Ναι. Για να καταλάβουμε όμως, για να μπορέσουμε να ξεχωρίσουμε μέχρι πού μπορεί να επέμβει ο ΚΟΑ, πρέπει να πούμε το εξής. Η νομοθεσία η οποία ρυθμίζει ο περικό ανόμος του 69 με κάτι ψευτοδιορθώσεις κατά τη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων, έχει μια συγκεκριμένη αρχή, ότι ο ΚΟΑ δεν έχει κανένα δικαίωμα παρέμβασης στα εσωτερικά των ομοσπονδιών. Άρα δηλαδή, δεν έχει λόγο εάν ένας αποφασίσει να βάλει μέσα στην ομοσπονδία και τη γυναίκα του και τον αδερφό του και τον κουμπάρον του και τον γαμπρόν του και τα παιδιά τους και το καθεξής. Έχουμε χειρότερα προβλήματα. Το πρόβλημα που προκύπτει είναι ότι εάν ένα διοικητικό συμβούλιο να αποφασίσει να μην κάνει γενική συνέλευση και να μείνει τα επόμενα 300 χρόνια στην ομοσπονδία διοικητικό συμβούλιο, δεν έχει δικαίωμα ο ΚΟΑ να παρέμβει για να διορθώσει την ανομαλία. Κύριε Γεωργιάδη, οι νομοθεσίες είναι εκεί και εξυγχρονίζονται και τροποποιούνται. Εσείς πότε αναλάβατε, κύριε Γεωργιάδη? Έχει ένα χρόνο. Λοιπόν, όταν είχατε αναλάβει, φαντάζομαι... Για να είμαι δίκαιος, η προσπάθεια εξυγχρονισμού της νομοθεσίας, διότι ήμουν και στο προηγούμενο συμβούλιο αντιπρόεδρος... Τα γνωρίζετε από πριν. Έχει ξεκινήσει, έχει ξεκινήσει εδώ και 2,5 χρόνια. Και πού σκαλώνει? Να σας πω τις ενέργειες που κάνουμε. Το πρώτο είναι ότι έχουμε δημιουργήσει έναν κώδικα χρηστής διακυβέρνησης, όπου ορίζουμε στις ομοσπονδίες ποιος είναι ο τρόπος που πρέπει να ακολουθούν. Δηλαδή ότι πρέπει να ακολουθούν διαφάνεια. Είναι διάφορα τα οποία είναι καλή πρακτική από το εξωτερικό. Την εφαρμόζουμε και στην Κύπρο. Μέχρι το τέλος του μήνα θεωρώ ότι θα την δώσουμε στη δημοσιότητα. Με αυτόν τον τρόπο, όσοι παραβαίνουν τον κώδικα χρηστής διακυβέρνησης, δεν θα παίρνουν τη δημόσια χορηγία, τα κονδύλια, θα τους αποκόψουν τα κονδύλια. Σε κάποιες περιπτώσεις ήδη το κάναμε, δηλαδή σε ομοσπονδίες οι οποίες παραβαίνουν νομοθεσίες, τους αποκόψαμε τα κονδύλια. Τους είπαμε δεν θα παίρνετε κονδύλια για την ανάπτυξη του αθλήματος. Το δεύτερο είναι ότι είμαστε στην τελική φάση να αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένας νόμος του 69 με πολλές και απίστευτα πολλές τροποποιήσεις. Είμαστε στο τελικό στάδιο και θεωρώ ότι μέχρι το καλοκαίρι θα είμαστε σε θέση να φέρουμε μια νομοθεσία η οποία δημιουργά ένα νέο θεσμό, αν πρέπει να σας πω. Ουσιαστικά δίνει την εξουσία στον ΚΟΑ εκεί που βλέπει ότι υπάρχει προφανής παραβίαση των κανονισμών. Να μπορεί να παρεμβαίνει. Κύριε Γεωργιάδη, αυτό ισχύει και για αυτό που ακούσαμε. Ο μέσος μισθός είναι 56.500 ευρώ το χρόνο. Εντάξει. Ο μέσος μισθός τι σημαίνει? Αν πιάσουμε το γενικό διευθυντήριο, ο οποίος είναι Α15. Ναι, Α15. Ναι. Πρέπει να σας πω ότι η μορφή η οποία λειτουργεί ο ΚΟΑ ουσιαστικά έχει τη δομή ενός υφυπουργείου στο εξωτερικό. Στις άλλες χώρες ο ΚΟΑ ο αντίστοιχος είναι υφυπουργείο αθλητισμού και βεβαίως πρέπει να το δούμε και εμείς σε κάποια στιγμή πρέπει να το κάνουμε για να μην έχουμε έναν οργανισμό ψευδονικιασμένο. Βάλτε μία ανατελεία, κύριε Γεωργιάδη. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, τον κύριο Ζαχαρία Κουλία. Κύριε Κουλία, καλό σας μεσημέρι. Καλημέρα. Ζητήσατε από το πολιτικά αρμόδιο Υπουργείο διευκρινήσεις και δεν πήρατε καμία, έτσι, σήμερα? Σήμερα εκλήθηκε η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας, δεν είναι εδώ. Είναι το υποπτεύον Υπουργείο του Υπουργείου Παιδείας. Τους εξήγησα ότι από σήμερα η Επιτροπή Ελέγχου, όλα τα Υπουργεία που έχουν υπό την ευθύνη τους ημικρατικούς οργανισμούς, πρέπει να έχετε είτε η ίδια Γενική Διευθύντρια, είτε ο ίδιος Υπουργός, όλες τις παρατηρήσεις που έχει ο Γενικός Ελεγκτής, να μας λένε τα διορθωτικά μέτρα και να βοηθείται και ο οργανισμός για να διορθώνει την πορεία των πραγμάτων. Όπως έχουμε αντιληφθεί... Άρα το υποπτεύον Υπουργείο έχει καθοριστικό ρόλο να παίξει. Όπως αντιληφθήκαμε, όλες αυτές οι επισημάνσεις του Γενικού Ελεγκτή, που είμαι σίγουρη εκεί κινήθηκαν και ερωτήσεις των βουλευτών και της Επιτροπής, της οποίας είστε πρόεδρος, οφείλονται σε αυτή την πεπαλαιωμένη νομοθεσία στην οποία στηρίζεται ο ΚΟΑ, που έχει λυμένα ουσιαστικά, έχει δεμένα μάλλον τα χέρια της Ομοσπονδίας, το να παρέμβει ως ΚΟΑ στις Ομοσπονδίες τις υπόλοιπες. Και δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Έτσι έχουν τα πράγματα. Όπως τα είπε ο κύριος Γεωργιάδης, θα έπαιγε στην Επιτροπή, όμως ο κύριος Γεωργιάδης, ο οργανισμός, όχι ο κύριος Γεωργιάδης, οι κατά καιρούς προέδροι είχαν ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια τους. Είχαν τη χορηγία. Mm-hmm. Άμα μια ομοσπονδία το μετατρέψει σε
την Ομοσπονδία στην οικογενειακή υπόθεση ή των 300 χρόνων σαν το θρόνο του βασιλιά να κάθεται κάποιος εκεί, άμα να του κόψουν τη χωριά να στρώσει μέχρι τη βραδιά. Άρα υπάρχουν εργαλεία, αλλά έγινε ο κώδικας που ανεφέρθηκε ο κ. Γεωργιάδης προηγουμένως και ευελπιστούν με αυτήν την απλή μέθοδο, αλλά και με την απειλή ότι κύριε αν δεν συνεργαστείτε να μπει μια εφταξία στις Ομοσπονδίες, τότε απλούστατα θα σας αποκόψουν τις χορηγίες. Και πρέπει τα μέτρα που λέμε ότι θα εφαρμόσουμε να τα εφαρμόσουμε πράγματι και πρέπει και τα εποπτεύοντα υπουργεία να είναι πιο βοηθητικά προς τους ημικρατικούς αυτούς οργανισμούς για να καταντηρηθούν όλοι ότι υπάρχει ένα κράτος εδώ που το δημόσιο χρήμα που το βάλει για συγκεκριμένο σκοπό εποπτεύει ότι θα καταλήξει με τον σωστό τρόπο ή στο σωστό σκοπό. Εδώ φαίνεται ότι έχουν δημιουργηθεί με την πάνω του χρόνου κάμποσα παρατράγουδα. Δεν θα λέω ότι η εικόνα είναι και πολύ άσχημη στον τόπο που έχουμε αντιληφθεί σήμερα. Όμως τα κακό σκήμενα πρέπει να διορθώσουμε τώρα που είναι το κακό μικρό, θα έλεγα. Πριν μεγαλώσει. Ναι. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ κύριε Κουλία και ένα καταληκτικό σχόλιο από τον κύριο Γεωργιάδη. Κατά πόσον σκοπεύετε ως και πρόεδρος του ΚΟΑ να θέσετε ζήτημα να γίνετε λίγο πιο αυστηρή και να χρησιμοποιείτε αυτό το εργαλείο με το θέμα της χορηγίας, μέχρι ότου ίσως τροποποιηθεί η νομοθεσία. Πρέπει να πω ότι είμαστε αυστηροί. Ήδη υπάρχουν παγωποιημένα κονδύλια σε ομοσπονδίες, οι οποίες Σε πόσες ομοσπονδίες και ποια τάξεως, ποσά. Συγγνώμη. Σε πόσες ομοσπονδίες έχετε παγωποιημένα κονδύλια και σε τι ποσά συνολικά. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο ομοσπονδίες, οι οποίες έχουν παγωποιημένους προβολογισμούς τους. Τι σημαίνει αυτό για να ξεκαθαρίζουμε, επειδή είναι άθλημα, δεν μπορούμε να το κλείσουμε. Υπάρχουν αισθητικές ομάδες υπερφούν υποχρεώσεις. Απλώς η διαχείριση, η οικονομική διαχείριση των προϋπολογισμών γίνεται από τον ΚΟΑ απευθείας και όχι από συμβούλιο το οποίο προφανές δεν ακολουθά διαδικασίες. Και γιατί έχετε παγωποίηση στις δύο, από τις πόσες συνολικά έχετε? Από τις 78. Αλλά άρα δύο να... από τις 78 και οι λόγοι παγωποίησης σε αυτές τις δύο. Διάφορες παρατυπίεσεις στις διαδικασίες τους. Δεν έχει να κάνει με την οικογενειοκρατία. Δεν είναι σε αυτές τις δύο κάποιος έβαλε και τη γυναίκα του και το παιδί του και τον αδερφό του και τον κουμπάρον του και την νύφη του. Πρέπει να σας πω ότι δεν υπήρχε απαγόρευση. Ο κώδικας τώρα που θα εφαρμόσουμε μιλάει για θητείες. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να μπει και να μείνει για πάντα. Άρα δεν υπάρχει απαγόρευση που να λέει δεν μπορείς να διορίσεις όλη σου την οικογένεια. Τώρα τη δημιουργούμε, μέχρι το τέλος του μήνα θα τη δημιουργήσουμε. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Γεωργιάδη. Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.